Οι κεφαλονίδες είναι πέρα του δέου των Σελήνης και έχουν ανεχτεί και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και βγαίνουν και πουλούν το δάχτυλο αντί να κρύβονται στις καραμάδες. Με τον ίδιο τρόπο, κύριε Ταρβλή, σας ανέχομαι και εγώ, γιατί μας υποτιμήσατε πλήρως. Εντάξει, θα πατήσει. Θα πατήσει. Έχω ειδοποιήσει λίγο τότε είχαμε... Το είπα, κύριε Ταρβλή, το είπα, αλλά ξέρετε ότι 11 ώρα θα ξεκινήσουμε, το ξέρετε. Γνωρίζατε, κύριε Βούτο, ότι θα αργήσω, είχα ειδοποιήσει και σας ειδοποιήσει. Ναι, το είπα εγώ, αλλά δεν το αρνέστηκα. Τώρα όλα... Εντάξει, λοιπόν, καλά, προχωράμε. Κύριε Κουρμούτη, απαντήστε στην ερώτηση του κύριου Καραβατζή, παρακαλώ. Και θα πούμε και στον κύριο Τραβλό ότι ερώτησε, κύριε Καραβατζή, κάνει και την ερώτηση για να απαντήσει μετά και ο κύριος Τραβλός. Να την ακούσει. Έχω κάνει μια ερώτηση ότι η χώρα σύρθηκε για δεύτερη φορά σε εκλογές μέσα σε λίγες μέρες, καθώς τα κόμματα δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Πώς πιστεύετε ότι αυτό θα αλλάξει μετά την δεύτερη εκλογική διαδικασία στις 17 Ιουνίου, που ίσως πάνω κάτω να έχουν και τα ίδια αποτελέσματα ή και χειρότερα. Γιατί έχουμε άλλες ενδείξεις εμείς. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι θα μου επιτρέψετε να έχω μια αμφιβολία αν υπάρχει δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Και δεν υπάρχει δημοκρατία γιατί δεν μπορεί ένα εκλεγμένο κόμμα όπως είναι η Χρυσή Αυγή, ο ανώτατος άρχοντας του πρόεδρου της Δημοκρατίας, να κάνει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς πλην της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Τσίπρας, στην πρώτη εντολή που πήρε, που καθίσαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλήσουν, είπε ότι θέλω απαραίτητη προϋπόθεση να είναι όλοι παρόντες πλην της Χρυσής Αυγής. Από εκεί πέρα, εμείς τι στόχο έχουμε να κάνουμε. Εμείς, το πρόγραμμά μας, οι θέσεις μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, με την παρούσα πολιτική δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν. Όμως, εάν φέρουμε όμως είτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, είτε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, είτε η Δημά, είτε το οποιοδήποτε, που θα λέει το νομοσχέδιο αυτό, ότι καταργείται η βουλευτική ασυλία, θα το υπερψηφίσουμε. Θα πρέπει κάποια στιγμή ο βουλευτής να έχει την ίδια μεταχείριση που έχει και ο πολίτης. Εάν φέρει νομοσχέδιο κάποιος